τις τελευταίες ημέρες ήρθε αυτή η είδηση, την έχετε δει οι περισσότεροι, με την οποία ο ΠΚΠ, δηλαδή οι επιδοτήσεις, μπήκαν σε επιτήρηση από τα φιντάνια της Κομισιόν. Πρώτα βγάζουν το σύστημα του εκμαυλισμού για τους αγρότες και μετά, άμα χαλάει, γιατί ο εκμαυλισμός είναι το παιχνίδι, άμα χαλάει λιγάκι η σειρά του εκμαυλισμού, αποφασίζουν να το παίξουν σκληρά τα αντράκια. Υπό επιτήρηση Κομισιόν ο ΠΚΠ. Ξέσπασε και πόλεμος πολιτικός μεταξύ του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, τους δύο Ηρακλειώτες. Αλλά το θέμα είναι πολύ βαθύτερο. Πριν 10 χρόνια, ένας από τους κορυφαίους, θα το πω, ερευνητές πια, αγρότης ο ίδιος, ο κύριος Σπύρος Καχρημάνης, έγραφε «Σταματήστε την απάτη με τις επιδοτήσεις» και μάλιστα το 14 δημοσίευμα τον Αύγουστο στο Ρέθυμνος News. Ο κύριος Καχρημάνης που γεννήθηκε στο Άργος και που προέρχεται από αγροτική οικογένεια, πρωτοστάτησε στη δημιουργία της Ένωσης Νέων Αγροτών Ελλάδας, είναι εκτελεστικός πρόεδρος της ΑΚΑΣ Ήλιος και έχουμε ξανασυζητήσει μαζί του, διότι έχει δημιουργήσει και το Κέντρο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας Ελλάδας. Με τον κύριο Καχρημάνη έχουμε πει τα κακώς κείμενα από την άλλη πλευρά, όχι τα πολύ, πώς να το πω, διαβασμένα. Καλημέρα κύριε Καχρημάνη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, ήρθε η Κομισιόν και έβαλε σε επιτήρηση τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λίγο δούλεμα μου φαίνεται όμως. Είναι ξεκάρφωμα. Α. Έτσι, λοιπόν, βγάζουμε στη σέντρα, ας πούμε, τον μικρό ταμεία, το μικρό παίκτη, για να κρύψουμε το μεγάλο, έτσι, το μεγάλο κουβάρι, ας πούμε, με τη σαβούρα και με τα σκουπίδια. Ποιο είναι στη ρίζα του το θέμα? Θυμάμαι από αυτό που είχα διαβάσει πριν μια δεκαετία που λέγατε με αφορμή τότε τη νέα ΚΑΠ ότι δεν θα υπάρχει ενιαία στριμματική ενίσχυση, αλλά ο καθένας θα παίρνει ανάλογα με το πόσο καλός ή κακός κλέφτης ήταν κατά την περίοδο της διαμόρφωσης των ιστορικών δικαιωμάτων. Αυτό λέτε είναι το κλειδί? Αυτό είναι ένα από τα κλειδιά. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι ο όρος αγροτικές επιδοτήσεις είναι συνολικά παραπλανητικός. Είναι ένα σύστημα, ένα πεδίο διαφθοράς και χειραγώγησης του αγροτικού χώρου και της αγοράς. Αυτό είναι σε παγκόσμιο επίπεδο. Και για να έχουμε μια εικόνα, όταν λέμε σε παγκόσμιο επίπεδο αγροτικές επιδοτήσεις και θα φτάσουμε κλιμακωτά προς τα πίσω και θα φτάσουμε στο Ηράκλειο, ας πούμε, κάθε μέρα 3,2 δις είναι οι αγροτικές επιδοτήσεις που διαχειρίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι, αυτό είναι έτσι, για να έχουμε μια εικόνα του παγκόσμιου γίγνεσθε. Πόσο σοβαρό είναι αυτό το πράγμα. Και αυτό, βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα πεδίο δράσης για συμβούλους, για μελετητικές εταιρείες, για εταιρείες πληροφορικής, για νομικούς, για διαπραγμάτευση. Είναι ένα πολύ ωραίο χρηματοοικονομικό προϊόν, το οποίο χειραγωγεί την αγορά και δίνουμε και κανένα ψίχουλο στους αγρότες, για να είναι και αυτοί συνένοχοι μέσα στο όλο παιχνίδι. Άρα... αυτό είναι. Ένας πυραμιδωτός εκμαυλισμός, μου λέτε? Απόλυτα, απόλυτα. Κάνουμε τους πάρα πολλούς μικροεγκληματίες και μικροαπατεώνες και κάνουμε τα εγκλήματα σε μεγάλο επίπεδο. Άρα στην ουσία από αυτό το σύστημα ποιος ωφελείται, κύριε Καχρημάνη? Θα σας απαντήσω αμέσως, ακούστε. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, αγροτικές επιδοτήσεις λαμβάνουν, ακούστε το, αυτό είναι εντός εισαγωγικών, όσοι διευθύνουν αερολιμένες, σιδηροδρομικές εταιρείες, δίκτυα ίδρευσης, κτηματομεσητικές εταιρείες, γήπεδα και υπαίθριους χώρους ψυχαγωγίας. Ελληνική νομοθεσία και ευρωπαϊκή βεβαίως, έτσι δεν είναι κάτι που το έκαναν. Λοιπόν, ξέρετε ποιος είναι ο μεγαλύτερος δικαιούχος αγροτικών επιδοτήσεων το 2018, επί παραδείγματι, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με 50 εκατομμύρια επιδοτήσεις. Ξέρετε στην Ελλάδα το 2021 ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έλαβε 72.000 αγροτικές επιδοτήσεις. Μια εταιρεία real estate έλαβε 53.000, real estate και ενέργειας, ας πούμε. Μια εταιρεία άσχετη, δεν έχει καμία σχέση με την παραγωγή. Αυτό είναι όλο το, έτσι, πιάνουμε κομματάκια του. Καλά κάνετε και τα πιάνετε. Για να καταλάβουμε οι υπόλοιποι, οι μη επαΐοντες. Ναι. Φαντάζομαι ότι δεν είστε, πώς να το πω, με μια αντίληψη μορμόνου ότι επιδοτής θα πάρει μόνο όποιος είναι
με μεγάλες εκτάσεις γης. Οπωσδήποτε όχι. Υπάρχει, πρέπει να υπάρχει μια λογική πάνω σε αυτό. Γιατί κάνω κάτι? Το κάνω διότι θέλω να αυξήσω την παραγωγή ή γιατί θέλω να συντηρήσω κάποιους να βρίσκονται στην Ήπεθρο. Υπάρχει μια... Αυτό όμως πρέπει να αποτυπώνεται, να αξιολογείται, να δημοσιοποιείται. Δηλαδή εικόνα να έχετε των πραγμάτων και ο κόσμος. 360.000 δικαιούχοι, το 90% στην Ελλάδα, έτσι, αγροτικών, των άμεσων ενισχύσεων, παίρνουν από 500 ευρώ έως 5.000. 360.000, το 90%. 46 άτομα στην Ελλάδα λαμβάνουν από 50 έως 100.000. Το 0,01%. Τι λογική έχει αυτό? 46. Δεν πρέπει κάπου να μας δώσουν αυτά τα νούμερα και να μας πούν ότι οι 360.000 έλαβαν αυτό το ποσό και αυτοί τα έλαβαν, για ποιο λόγο να πάρει ο άλλος 100.000 επιδότηση? 46 άτομα. Τι σημαίνει ότι 46 είναι... άτομα, το 0,01. Επίσημα στοιχεία Ελλάδα 2021, βασική ενίσχυση από την σελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι οποίοι τι είναι αυτοί οι μεγαλοαγρότες, έχετε καταφέρει να δείτε τι είναι? Όχι, αυτό είναι το ζήτημα. Προσέξτε, και θα φτάσουμε στο τέλος και θα σας πω όλο το, αυτό το παιχνίδι σε ένα επίπεδο πρώτο αντιμετωπίζεται στο, με διαφάνεια. Βλέπεις μόνο κάτι στοιχεία, βλέπεις ας πούμε Σπύρος Καχρημάνης, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι, δεν μπορείς να το ταυτίσεις, να το ταυτοποιήσεις με κάτι. Εγώ φωνάζω λοιπόν και λέω χρόνια τώρα, πρέπει να υπάρχει δημοσιοποίηση των στοιχείων σε επίπεδο κοινότητα, σε επίπεδο Δήμου. Να μπορώ να βλέπω ο κομματάρχης, ο πρόεδρος του συνεταιρισμού, ο αγροτοσυνδικαλιστής, ο υποψήφιος δήμαρχος, βουλευτής, τι παίρνει αυτός και το σόι του από επιδοτήσεις. Εκεί γίνεται το μεγάλο πάρτι. Μάλιστα. Εκεί γίνεται το μεγάλο πάρτι. Το 50% από αυτούς που παίρνουν επιδοτήσεις, δικό μου το νούμερο, και άμα θέλουν να μας δώσουν στοιχεία να με διαψεύσουν. Δεν παράγουν. Έχουν βρει ένα παραθυράκι γραφειοκρατικό μέσα από τα... Γιατί όλο το παιχνίδι είναι κόμματα, πώς το λέμε, ο ΠΚΠ, είναι ένα μεγάλο... Αγροτοσυνδικαλιστές, είδατε κάτι στο Σύνταγμα? Γιατί νιώθω σήμερα ελευθερωμένος να μιλήσω. Την προηγούμενη φορά που μιλάγαμε ήταν οι αγροτικές κινητοποιήσεις την ίδια ώρα που μιλάγαμε και φοβόμουν να μην γίνουν γεγονότα, πώς θα μιλήσω, τι θα πω. Τώρα λοιπόν σας ρωτώ, στο Σύνταγμα μιλάγαμε την ημέρα που έγιναν οι αγροτικές κινητοποίησεις. Ακούσατε κάτι για διαφάνεια? Ακούσατε κάτι για δίκαιη κατανομή? Όχι. Γιατί? Γιατί αυτοί που ήταν στα μικρόφωνα δεν είχαν λόγο να το πούν. Άρα για να καταλάβουμε, η ρίζα του κακού είναι το σύστημα. Θα έπρεπε να αλλάξει εκεί που απευθύνεται η επιδότηση. Τι θα έπρεπε να έχει συμβεί? Και πάντως υπάρχει και ένα λογικό ερώτημα. Κάποιος δεν είναι νύχτα μέρα πάνω από τη γη. Έχει όμως δύο λιόφυτα μικρά. Ναι. Πάει ναι. Το χειμώνα για να βγάλει το λάδι του και ό,τι περισσέψει, θα το πω απλά, λαϊκά θα το πω. Ναι, ναι, να ναι. Δώσει και 4 ντενέκες, να βγάλει τώρα που είναι και έτσι, να βγάλει και 2 κατοστάρικα. Ναι. Αυτός δεν δικαιούται, θα σας πει, επιδότηση για τα 2 χωραφάκια. Εγώ θα σας πω ότι αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω μόνο σε αυτό. Αν μένει στο κολονάκι, αν είναι δικηγόρος, θέλω να δω το συνολικό εισόδημα. Α. Ωραία, θα βάλω κάποια κριτήρια. Δηλαδή, βεβαίως και αν μένει στο χωριό, θα του δώσω τριπλάσια επιδότηση. Θα του δώσω. Θα πρέπει να πάρει. Μην τα προσωποποιούμε αυτά. Mm. Θα πρέπει να πάρει. Αν είναι νέος, αν έχει οικογένεια, αν οτιδήποτε, έτσι πάμε με τέτοια κριτήρια, γιατί στην ουσία μιλάμε για εθνικούς πόρους, γιατί και οι κοινοτικοί εθνικοί πόροι είναι, έτσι, από εδώ σωστά, φύγανε σωστά. Και πήγανε, δεν γεννάει λεφτά σωστά. Η Ευρώπη, δικά μας είναι. Λοιπόν, άρα κάνουμε μια αναδιανομή. Με ποιους όρους την κάνουμε? Για να τα παίρνουν στην Αθήνα οι σύμβουλοι, οι μελετητές, τα γραφεία... πώς το λέμε, software και τα λοιπά, οι δικηγόροι που βρήκανε, έχουν λεφτά και αγοράσανε κτήματα στην Κρήτη. Κύριε Καχρημάνη, επειδή είστε πάντα εξαιρετικά ενημερωμένος, έχω κρατήσει κάτι που μου φάνηκε ακραίο, αλλά θέλω να το πω από δικό σας άρθρο. Ναι. Είχατε πει σε ένα άρθρο σας ότι στα εσπεριδοειδή υπάρχουν παραγωγοί που απολαμβάνουν 4 ευρώ επιδότηση αναστρέμα και άλλοι 1777 ευρώ αναστρέμα. Μια διαφορά 44.000%. Είναι δυνατόν? Είναι. Είναι. Και ξέρετε, όταν έγινε η σύσκεψη το 2008, ήμουν στη σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο.
9, δεν θυμάμαι τώρα, το έχω σημειωμένο. Και όταν είπα ότι αυτό, ήμασταν όλοι οι συνεταιρισμοί εκεί. Και γυρίζει ο υπουργός, όταν είπα ότι αυτό πρέπει να ξεχάσουμε τις απάτες του παρελθόντος και να πάμε σε μια οριζόντια κατανομή με βάση την έκταση και να ξεχάσουμε ό,τι έγινε, να το ρίξουμε πίσω και να πάμε να ξεκινήσουμε όλοι επί ίσης όρης, ζήτησε τις γνώμες ο υπουργός των υπολείπων και ήμασταν 2-3 συνεταιρισμοί στους 20 ας πούμε που ήμασταν από την Πελοπόννησο, 14 μάλλον ήμασταν. Και μου λέει, Σπύρο, έχασες, μου λέει, η πλειοψηφία. Τι θα πει η πλειοψηφία? Η πλειοψηφία έχει το δικαίωμα να επιβάλλει αδικία? Και όμως αυτή την κουβέντα, Σπύρο, έχασες, μου λέει. Σε έφαγε η πλειοψηφία. Κύριε Καχρημάνη, άρα από ό,τι αντιλαμβάνομαι εδώ, δεν είναι θέμα προσώπων. Δεν είναι να αλλάξω τον Καχρημάνη από αφεντικό του ΟΠΕΚΕΠΕ και να βάλω το Σαχίνι. Γκρόσο μόντο το ίδιο πράγμα θα συνεχιστεί. Αυτό ακριβώς, μου λέτε. Ακριβώς. Μάλιστα. Άρα, τι θα έπρεπε στην πραγματικότητα να συμβεί για να πιάσουμε τον τάβρο από τα κέρατα, για να μπούμε δηλαδή στη συζήτηση ουσίας? Κατά τη γνώμη σας, αύριο το πρωί, ναι, ακούστε, επειδή το κομμάτι, το θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο πόλεμος ο μεγάλος των επιδοτήσεων είναι μεταξύ Αμερικής και Κίνας, των αγροτικών επιδοτήσεων. Mm-hmm. Δεν μπορούμε λοιπόν να λέμε τώρα κορώνες να σταματήσουν να κάνουν αυτά και τα. Δεν παίζονται. Αυτά θα τα εξελιχθούν με τη δική τους πορεία, την ιστορική. Εδώ το αύριο το πρωί οι γεωργοί πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να παίρνουν. Πρέπει να φωνάξουν για διαφάνεια. Αυτό θα φέρει μια ισορροπία. Διαφάνεια. Δηλαδή να δημοσιοποιούνται τα στοιχεία όλων. Μου γράφει εδώ τώρα, σας ακούνε, σας στέλνουν καλημέρες. Μου λέει εδώ πέρα ο Λεωνίδας από τα Γιαννιτσά. Έχει, ναι, δίκιο, λέει ο κύριος Καχρημάνης. Υπάλληλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έχει 4 με 5.000 στρέμματα στα γρεβενά που δεν καλλιεργεί ούτε ρίζα και παίρνει επιδοτήσεις. Μου λέει ένας. Εδώ, άλλος. Και πώς θα ζουνε, κύριε Καχρημάνη, λέει, τα κομματόσκυλα? Όχι και να δουλεύουνε, αφού είναι ο καθένας στο κόμμα του. Να του βγάλουμε ένα ποσοστό, να ξέρουμε ποιο είναι. Ξέρετε πως η μαφία δουλεύει έτσι. Λέει πόσο είναι, ας πούμε, να κάνουμε. Δηλαδή, αν θέλουν να ξέρουμε ότι αυτά πηγαίνει για να συντηρεί το σύστημα. Μου παίρνω, αδράπτω με τις ευκαιρίες να πω το εξής. Έχει υπάρξει μελέτη όπου το διοικητικό κόστος και το περιφερειακό κόστος των αγροτικών επιδοτήσεων κυμαίνεται μεταξύ 15 και 60%. Δηλαδή, από αυτά τα νούμερα που ακούμε, πολλά από αυτά που μπορεί να φτάσουν κατά περίπτωση, λέει, έως και 60% πηγαίνουν στους συμμέτερους. Όχι για απάτη, αυτό είναι μόνο για τη διαχείριση. Λοιπόν, δημοσιοποίηση, επανέρχομαι στο θέμα μας, δημοσιοποίηση των στοιχείων σε επίπεδο κοινότητας. Οπότε εκεί θα δεις ποιες είναι οι εκτάσεις σε επίπεδο. Πάμε στην Ιερά Πέτρα, γιατί θέλω να αναφερθώ σήμερα τι γίνεται στην Ιερά Πέτρα. Πάμε εκεί. Πόσοι είναι εδώ, τι παίρνει ο Καχρημάνης, τι παίρνει ο Σαχίνης, τι παίρνει ο ΑΒ, τι είναι αυτός, πρόεδρος συνεταιρισμού. Για έλα εδώ, ρε φίλε, πώς βράθηκες ξαφνικά με τα ίδια στρέμματα με μένα, ναι, και πενταπλάσια επιδότηση? Κάτι έχει παιχτεί εδώ. Λοιπόν, σήμερα στην Ιερά Πέτρα, να πούμε χτες, μπορεί και σήμερα, πετάνε τις ντομάτες. Γιατί δεν υπάρχει αγορά. Γιατί δεν υπάρχει αγορά? Γιατί υπάρχουν οι επιδοτήσεις. Και γιατί φέρνουμε από το Βέλγιο, αυτή τη στιγμή κάνουμε εισαγωγή από το Βέλγιο ντομάτες. Μάλιστα. Λοιπόν, προσέξτε όμως τώρα εδώ, γιατί τι πρέπει να κάνουν. Λέμε τώρα, μου είπατε να πάμε εδώ, επί τόπου, να πιάσουμε τον τάβρο από τα κέρατα. Λοιπόν, οι αγρότες στην Ιερά Πέτρα τους έχουν πετάξει ένα ξεροκόμματο και στο Βέλγιο τρώνε το καρβέλι. Και μάλιστα όχι καρβέλι, πατεσπάνι που ξέρουν από την Αντουανέτα τη συνταγή. Όμως οι αγρότες στην Ιερά Πέτρα, και ενώ σε όλη την Ελλάδα, βλέπουν το καρβέλι, βλέπουν μόνο το ξεροκόμματο. Δεν βλέπουν ότι αυτό το ξεροκόμματο είναι η φάκα, είναι το τυρί και τους βάζει μες στη φάκα. Δίνουν ένα ευρώ, λέω ένα παράδειγμα, επιδότηση στον παραγωγό ντομάτας της Ιερά Πέτρας και 30 ευρώ στον Βέλγο. Με διάφορους τρόπους. Οπότε τι πλεονέκτημα να έχει αυτή τη στιγμή η Ιερά Πέτρα? Κανένα. Το πούλησε για ένα ευρώ επιδότηση. Άρα με αυτό τον τρόπο μου ερμηνεύεται γιατί αρχίζει και η πτωτική πορεία της ίδιας παραγωγικής βάσης του αγροτικού τομέα. Μα ακριβώς. Μάλιστα. Μου λέει εδώ Σωτήρης, κύριε Καχρημάνη, καλημέρα. Οι παραγωγές που είχαν κάποτε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία ήταν για να καλύψουν την εσωτερική κατανάλωση και να γίνει εξαγωγή ό,τι περισσεύει. Έτσι ήταν. Τώρα δεν υπάρχει ικανή παραγωγή, έχει συγκεντρωθεί τροφή στα σούπερ μάρκετ και η όποια παραγωγή υπάρχει είναι γκουρμέ και πάει στα μεγάλα πιάτα. Έχει χάσει ο αγρότης, έχει εξαντληθεί ο καταναλωτής, έχουν εξαθλιωθεί τα χαμηλά στρώματα,
κατέρευσαν τα εσωτερικά εθνικά πιστωτικά ιδρύματα. Συγγνώμη, λέει, αλλά αυτό δεν είναι καν Ευρώπη. Και κάποιος άλλος μου λέει, πες στον κύριο Κακριμάνη να πάει να δει στα υπερκαταστήματα τι γίνεται καθημερινά. Χρηματιστήριο τιμών γίνεται στα αγροτικά προϊόντα. Βέβαια, έχει δίκιο. Δεν χρειάζεται να πάω. Το παρακολουθώ χρόνια τώρα αυτό το πράγμα. Και την ψαλίδα και όλα αυτά που τα έχουμε πει. Αλλά τώρα εδώ μιλάμε για το συγκεκριμένο θέμα, ότι είναι ένα μεγάλο πεδίο και διαφθοράς αλλά και χειραγώγησης. Είναι δύο οι άξονες. Δηλαδή το ένα είναι πολιτικά και τα δύο ζητήματα, αλλά και το θέμα της χειραγώγησης της αγοράς. Διότι υπάρχει αυτή η υποκρισία, ας πούμε, να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Το γεγονός όμως ότι κάνουμε εισαγωγή χυμού από τη Βραζιλία και καταναλώνονται τεράστιες ποσότητες σε καύσιμα και μολύνεται το περιβάλλον και δεν το λαμβάνουμε υπόψη. Ναι, αλλά είμαστε πράσινοι. Από το Βέλγιο. Μάλιστα. Ή από την Ολλανδία. Έτσι, αυτά δεν πρέπει να μετρηθούν. Είμαστε πράσινοι όμως εμείς. Είμαστε δηλαδή κατά πράσινοι. Μάλιστα. Είμαστε κατά πράσινοι. Άρα, κύριε Κακριμάνη, επανέρχομαι. Εδώ, με βάση το γεγονός ότι η Κομισιόν βγήκε και είπε θα βάλω σε επιτήρηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά τη γνώμη σας θα ήταν ένα κρίσιμο σημείο βάσης εκκίνησης μιας πιο ουσιαστικής συζήτησης που δεν θα γίνει όμως? Ως προς ένα σκέλος, ναι, ναι, θα γίνει κάτι. Γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια αμαρτωλή ιστορία που ξεκινάει από, ξέρω εγώ, 20-30 χρόνια, μάλλον όχι, περίπου 30 χρόνια με τις επιδοτήσεις γίνεται μια περίεργη διαχείριση στην Ελλάδα. Εδώ τώρα χρόνια, άμα ψάξουμε να βρούμε δημοσιεύματα, ότι δεν μπορούν να φτιάξουν ένα αξιόπιστο σύστημα παρακολούθησης των επιδοτήσεων και αποτύπωσης των αγροτεμαχίων, χάνονται αγροτεμάχια, διπλασιάζονται, γίνεται ένα τεράστιο παιχνίδι, ας πούμε, γιατί σκεφτείτε ότι στη χώρα δεν έχουμε μια ενιαία βάση, γεωγραφική βάση δεδομένων, όπου να είναι μέσα και το ΟΣΔΕ, δηλαδή τα αγροτεμάχια και τα δάση μας και οι πόλεις μας, όπως έχουν μετά τον πόλεμο οι Ιταλοί έφτιαξαν αυτό το πράγμα. Έτσι, έχουν μια ενιαία βάση. Εδώ λοιπόν ο κάθε ένας έχει κάνει κομματάκια τα συστήματα γεωγραφικής πληροφόρησης. Στην προκειμένη περίπτωση, ο ΠΚΠ έχει έναν συγκεκριμένο ανάδοχο για τα θέματα πληροφορικής, για τα software, χρόνια τώρα, λεφτά πέφτουν, λεφτά ξανά, ποτέ δεν δουλεύει το σύστημα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα αυτό κάπως θα διορθωθεί, γιατί είναι υποχρεωμένοι να κάνουν. Αλλά, εντάξει, τι θα αλλάξει, ότι θα παίρνει πάλι ο κομματάρχης τα λεφτά, θα τα παίρνει. Τι πρέπει λοιπόν να αλλάξει? Επιμένω εκεί, βλέπετε. Εμείς. Α, θα το πω έτσι. Δεν γίνεται. Αυτή τη στιγμή, με το να μεταφέρουμε ευθύνες, το έκανα όσο ασχολιόμουν με την πολιτική και θεωρούσα ότι μπορεί να αλλάξει, ας πούμε, η κατεύθυνση από πάνω. Δεν αλλάζει. Από πάνω είναι η διαφθορά, τελείωσε. Τώρα, αν δεν ενεργοποιηθούν οι πολίτες και στην προκειμένη περίπτωση οι γεωργοί στο χωριό και να βγουν πρώτον να φωνάξουν για διαφάνεια, να βγουν όλα, να βγει ο Καραγκιόζης στη Λάκα, τελείωσε, να φανούν όλα. Δεύτερον, πρόεδροι συνεταιρισμών, αγροτοσυνδικαλιστές, δήμαρχοι, υποψήφοι, κομματάρχες, να φαίνεται εκεί με μεγάλα γράμματα τι παίρνει ο καθένας, για να μπορούμε να έχουμε... Εδώ μου γράφουν ότι οι πολιτικοί αρχηγοί παίρνουν επιδοτήσεις στους αγρότες. Ναι, συνέβαινε και αυτό. Εντάξει, αυτό το θεωρώ ελάχιστο, γιατί έχει αναφερθεί για το... Εντάξει, όχι, για πολλούς έχει αναφερθεί, αλλά κοιτάξτε, κύριε Κακριμάνη, επειδή... Πριν συνεχίσετε, ακούστε το λίγο. Ακούστε το λίγο, πριν συνεχίσετε. Μου λέει κάποιος, είπε τώρα, λέει, κάτι πολύ κρίσιμο. Δεν υπάρχει ενιαία βάση. Μα καλά, λέει. Εδώ έχουμε ενιαία βάση για ψήλου πίδημα. Πώς θα μας τα πάρουνε, πώς θα μπουν μέσα στα συστήματα, να δουν αν πληρώσαμε, δεν πληρώσαμε. Εδώ δεν μπορούν να φτιάξουν ένα ενιαίο σύστημα. Όχι, γιατί πώς θα γίνει τώρα τα ελαιόδεντρα του Α να τα έχει και κάποιος που είναι στην Κρήτη να τα δηλώνει και κάποιος που είναι στη Μακεδονία. Πώς θα γίνει? Αυτό είναι πολύ απλό. Όταν καθίσουμε να κάνουμε στρατηγική, εξαρτάται με ποιανού τα συμφέροντα είσαι. Όταν κάθεται ένας πληροφορικάριος να κάνει στρατηγική, του λέει, κοίταξε, εκεί δεν θέλω αυτό. Α, εντάξει, άστο λοιπόν, να μην έχουμε ενιαία βάση. Λοιπόν, προσέξτε, το ένα κομμάτι, απαντώ στο ερώτημα, ναι, το κρίσιμο, τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, εμείς, θα φωνάζω, τελείωσε η υπόθεση για μένα. Δεν υπάρχει περιμένω λύση. Οι αγρότες πρώτον φωνάζουν στα χωριά, δεύτερον παίρνουν πρωτοβουλία. Όσοι τους έχει μείνει, ας πούμε, λίγο τσαγανό ακόμα επάνω τους, ξυπνάνε το πρωί, νύβονται, σταματάνε τη μιζέρια και τη μουρμούρα και ξυπνάνε και κάνουν συνελεύσεις στα χωριά. 5-10 άτομα παρακάμπτουν προέδρους συνεταιρισμού, οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή διαλύθηκαν τα πάντα. Θα έχουμε σύντομα συνάντηση με την εκδίκηση της ιστορίας. Αν το ξυπνήσουμε, ξυπνήσαμε.
και νυφτούμε και ανοίξουμε τα στραβά μας. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Άρα μου λέτε ότι είναι, εδώ είναι οριακά τα πράγματα. Έτσι. Για μένα ναι, ναι. Μάλιστα. Έχουμε αυτό που σας λέω, συνάντηση με την εκδίκηση της ιστορίας. Διαλύθηκαν τα πάντα, δεν υπάρχει παραγωγή. Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε νούμερα τώρα. Έχουν διαλυθεί τα πάντα. Είναι σαν τα western που βλέπουμε τα χωριά στην Ελλάδα. Έχουν καταντήσει σαν τα χωριά στο Far West, ας πούμε, που περνάγανε και έχεις μόνο αφάνες κυκλοφορούσαν από τον αέρα. Δεν υπάρχει τίποτα. Μου λέει κάποιος εδώ ο φίλος, κύριε Καχρημάνη, λέει, τόσα χρόνια που τα λέτε και που τα καταγγέλλετε, έχετε δει φως ή προβλέπετε και εδώ να μπει καμιά Ευρωπαία εισαγγελέας? Και αν μπει σε αυτή την ιστορία Ευρωπαία εισαγγελέας, τι έχει να γίνει? Ναι, δεν ξέρω αν μπει και αν θα μπει και δεν θα μπει, και σας λέω ξανά ότι η Ευρώπη όλη ζει με τον ίδιο τρόπο. Μάλιστα, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει. Εμένα με ενδιαφέρει, εγώ δεν τα λέω για να τα ακούσουν. Τα λέω για να είμαι εγώ ζωντανός και δυνατός και να ξέρω ότι κάθε μέρα έχω κάνει αυτό που με τροφοδοτεί με ουσιαστική ενέργεια και με τιμιότητα και με δικαιοσύνη και με αυθεντικότητα. Λοιπόν. Άρα το σύστημα είναι δομημένο από τα πάνω προς τα κάτω με τέτοιο τρόπο που για τους πολλούς να υπάρχει το ψυχείο, αλλά να σε έχω βάλει μέσα στο σύστημα και να ωφελούνται αυτοί που είναι προσαρμοσμένο να ωφελούνται. Ακριβώς. Ακριβώς. Σας είπα, η κατανομή είναι άνηση όσο δεν... Δηλαδή έχουμε πρώτον τη διαφθορά ότι πάει σε άσχετους, δεύτερον μετά πηγαίνει, είναι η άνηση κατανομή, είναι πάρα πολύ ωραία δομημένο για να γίνεται αυτό που είπα, διαφθορά και χειραγώγηση του αγροτικού χώρου και της αγοράς. Σου λέει ο άλλος, πήρα 5.000. Δεν καταλαβαίνει ότι εκείνες οι 5.000 στην ουσία του προκαλούν ζημία, διότι έχει πάρει κάποιος άλλος στην Ισπανία, στο Βέλγιο, στη Μακεδονία, δεν έχει σημασία, για τα ίδια πράγματα 50.000, άρα παίζει με άνισους όρους, και να πει, παιδιά, με συγχωρείτε, ή θα πάρουμε από 25-27,5 ο καθένας, ή δεν θα πάρει κανένας, και να παλέψουμε να βγούμε στην παλέστρα και να δούμε ποιος έχει τσαγανό. Έτσι πάνε τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς αυτό είναι. Στις κινητοποιήσεις, ξαναλέω, στο Σύνταγμα, λέγανε δώστε μας επιδότηση. Όχι. Διαφάνεια πρώτα απ' όλα και δίκαιη κατανομή. Γιατί δώστε μας σημαίνει θα πάρει και ο μεγάλος άλλα τόσα άμα σου διπλασιέσαι σε άνε, και άρα μηδέν το αποτέλεσμα. Κύριε Καχρημάνη, θέλω να σας ευχαριστήσω, θα τα ξαναπούμε. Και εγώ να αλλά καλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί στοχεύετε κατά τη γνώμη μου πάντα, έτσι, μπορεί να κάνω λάθος κι εγώ κι εσείς. Στοχεύετε κατά τη γνώμη εκεί που είναι η ρίζα του κακού. Τώρα όποιος θέλει να ακούσει και να καταλάβει έχει καλώς. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.